Πούτιν υλοποιεί το δόγμα ενός τρομερού ολικού ανθυποβρυχιακού πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το Πεντάγωνο τώρα δίνει προσοχή στα ρωσικά πολεμικά πλοία και τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια που επισκέφτηκαν πρόσφατα την Κούβα. Η Αμερικανίδα ειδικός Ρεμπέκα Κόφλερ ανέφερε ότι πριν από 3 εβδομάδες ένας ρωσικός στολίσκος πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένου ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, επιχειρούσε λιγότερο από 30 μίλια από την ακτή του Κιλά της Φλόριντα, μία εξέλιξη που το Πεντάγωνο την χαρακτήρισε ως μία απειλή. Πραγματικά, ως πρώην ανώτερη αναλήτρια πληροφοριών στην Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας, η τεχνογνωσία μου αφορά τη ρωσική στρατηγική πολεμικής μάχης και την νοοτροπία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η αδυναμία των σημερινών συστημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης να αναχαιτήσουν υπερηχητικούς πυράβλους όπως το Ζιρκόν αποτελεί σοβαρή απειλή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρόμοια ικανότητα. Η Ρωσία και η Κίνα είναι πολύ μπροστά από εμάς στον τομέα των υπερηχητικών πυράβλων. Μία άλλη πτυχή της απειλής είναι ότι η Ρωσία διαθέτει τα πιο αθόρυβα υποβρύχια στον κόσμο, τα οποία δεν εντοπίζονται πάντα από τα συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πούτιν πιθανότατα θα λάβει ακραία μέτρα συμπεριλαμβανομένου του πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και της υπέρβασης του πυρηνικού ορίου για να επιβάλλει την εκδοχή του για το δόγμα Μονρόε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με προδιάθεση για τη σκέψη του χειρότερου σεναρίου η Ρωσία υλοποιεί το δόγμα «Κρατήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς σε κίνδυνο». Ο Πούτιν προετοιμάζεται για έναν πλήρη πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, τον οποίο το Ρωσικό Γενικό Επιτελείο, μια οντότητα που διεξάγει μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις απειλών, εκτιμά ως αναπόφευκτο. Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται τώρα σε μια άκρος κλιμακούμενη τροχιά, ειδικά με την κυβέρνηση Biden να έχει εξουσιοδοτήσει πρόσφατα την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών για να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία. Στο μεταξύ, ο Πούτιν έχει σχέδιο για το πώς να πολεμήσει και να κερδίσει τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεντάγωνο όχι μόνο δεν έχει σχέδιο, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να αναπτύξει μια ικανότητα όπως την κατασκευή υπερηχητικών πυράβλων, παρόμοιους τουλάχιστον με αυτούς της Ρωσίας ή της Κίνας, παρά τα δισεκατομμύρια των φορολογούμενων των Ηνωμένων Πολιτειών που διοχετεύονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας ετησίως. Οι ηγέτες μας έχουν ελαχιστοποιήσει τη ρωσική απειλή για τουλάχιστον μια δεκαετία, επιλέγοντας να κοροϊδεύουν τον ρωσικό στρατό και να ανταγωνίζονται τον Πούτιν, αφήνοντας την πατρίδα ευάλωτη, αντί να αναπτύσσουν αντίμετρα στο οπλοστάσιο της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, ο Πούτιν έχει πλέον στρατηγικές δυνατότητες που έχουν μειώσει το χώρο αποφάσεων για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο κρίσης σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτού που θα ονόμαζε επαγγελματική αμέλεια από το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο. Η ασφάλεια για την Αμερική ξεκινά με την εκλογή ικανών υπεύθυνων λήψης αποφάσεων. Κατέληξε ίδια σε μια συγκλονιστική αξιολόγηση για την κατάσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.